Θέλω να καλωσορίσω με την Θέρμη που αντιστοιχεί στα δικά μου συναισθήματα αλλά και στο ταλέντο της, την κυρία Νικολέτα Βλαβιανού. Καλώς το κορίτσι μας. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, τι κάνετε? Έρχεται με ένα έργο που είναι βουτυγμένο στο συναίσθημα, στην νοσταλγία, σε μια νοσταλγία που πια δεν πονά, που μπορεί να είναι γλυκιά, έτσι. Και μάλιστα είναι και έργο ως συγγραφή, εννοώ θεατρικό έργο του συντοπίτη μας, του Θωμά του Κοροβίνη, που το έχουμε απολαύσει, αλλά επειδή δεν το χορταίνουμε, έρχεται ξανά η Νικολέτα Βλαβιανού με την Εφταλία του Γαλατά. Του Γαλατά. Και μετά θα μιλήσουμε και για τα άλλα που κάνει. Βέβαια. Έρχομαι με ένα πολύ αγαπημένο έργο. Είναι η τρίτη χρονιά που το ταξιδεύω. Έχω κολλήσει που λέει ο Θωμάς, ο Κοροβίνης, αυτό είναι δικό σου, μου το έχει αφιερώσει. Έρχομαι στη Λάρισα, 4 και 5, Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο το πρώην του Μήλου, νυν Κώστας Τσιάνος. Έχει το όνομα του αγαπημένου μου φίλου και σκηνοθέτη Κώστα Τσιάνου, του πατερούλη μας, έτσι τον λέμε. Έρχομαι με την Εφταλία του Γαλατά, που είναι ιστορία μιας, η βιογραφία μιας γυναίκας που ήρθε από τον Πόντο με τη γενοκτονία του 17 στην πόλη και εξιστορεί όλη τη ζωή της. Παίρνανε διάφορα ιστορικά γεγονότα, αλλά χωρίς λύπη ή με ψημυρία, με μια χαρά, με μια αισιοδοξία για τη ζωή. Το ενδιαφέρον σε αυτή τη γυναίκα είναι ότι πέφτει, σηκώνεται και ξέρει ότι υπάρχει ένα αύριο. Ζει έναν μεγάλο έρωτα και όλα αυτά έρχομαι να σας τα εξιστορήσω και να τα ζήσουμε μαζί, γιατί είναι μια για μένα συγκλονιστική εμπειρία κάθε φορά. Κοίτα, όπως είπες, αυτό που σου είπε ο Θωμάς ο Κοροβίνης, αυτά, ξέρεις, επιβεβαιώνονται στην πράξη. Δηλαδή, κάποιος αναλαμβάνει να δώσει ζωή σε ένα έργο, εν προκειμένου εσύ, γιατί είναι ένας μονόλογος, η Εφταλία του Γαλατά. Δεν υπάρχουν άλλοι συντελεστές, άρα έχεις όλο το βάρος στις πλάτες σου. Ναι. Για την επιτυχία ή για την αποτυχία κάθε φορά που κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι ένα συγκλονιστικό έργο, όπως εσύ μας το παρουσίασες. Και δεν μπορείς να φανταστείς κάποιον άλλον. Δηλαδή δεν θα απαντηθεί εύκολα το αν το έπαιζε η Τάδε ή η Δίνα, γιατί πώς θα ήταν. Βρήκε την απόλυτη ενσάρκωση. Στο λέει ο δημιουργός του. Στο λένε και οι θεατές. Θα μου πεις, ναι, οι θεατές έχουν δει την Τάδε σε αυτόν τον ρόλο. Όχι, αλλά αφού είναι υπέροχο αυτό που βλέπουμε, πόσο ευλογημένη είσαι από ταλέντο. Πόσο ευλογημένη είσαι. Ντρέπομαι, μην τα λέμε. Γιατί να μην τα λέμε? Μα είσαι εξαιρετική. Τα λέτε εσείς και να τα ακούω εγώ. Είσαι εξαιρετική, πραγματικά λέω, ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν χρειάζεται δουλειά, γιατί το ταλέντο εγώ έχω δει να πηγαίνει χαμένο σε ανθρώπους που δεν είχαν διάθεση για δουλειά, που ήταν λίγο τεμπέληδες. Βεβαίως. Η τεμπελιά είναι μεγάλος εχθρός του ταλέντου. Πολύ δουλειά. Έτσι. Πολύ δουλειά θέλει από πίσω. Θα σου πω τώρα κάτι. Εγώ σε είχα δει στην Εφθαλία του Γαλατά. Την πρώτη χρονιά, πότε το έχεις κάνει, τέλος πάντων. Μου λέει τρία χρόνια, είχα έρθει στο Βόλο πρόπερση, ναι. Ναι, μου λέει η Ντενίση, πώς είναι αυτό το έργο. Τότε παίζονταν ακόμη η Σμύρνη και ξέρεις, είχαν βγει και πάρα πολλά που μπορεί να είχαν κάποιες αναφορές, έτσι. Λέω, είναι εξαιρετική η Νικολέτα και λοιπά. Περνάει καιρός, την καλεί στην Αθήνα και μου λέει, είχες δίκιο. Και νομίζω εκείνο το βράδυ σε έκλεισε στο μυαλό της για αυτό που κάνετε τώρα. Εντελώς. Στον ελληνικό κόσμο, έτσι. Θα πούμε και γι' αυτό. Πες μου ποιοι είναι οι συντελεστές. Ήτανε πολύ συγκινητικό. Να πω, συγγνώμη, ότι ήταν πολύ συγκινητικό και είναι συγκινητικό, γιατί οι άνθρωποι του χώρου με έχουν στηρίξει σε αυτό το πόνημα. Ένας από αυτούς ήταν η Μιμή Ντενίση, η οποία ήρθε, είπε τα καλύτερα γιατί τα αισθάνεται. Ξέρετε, όσοι γνωρίζουν, κυρία Ντενίση δεν πάει εύκολα
σε άλλα θέατρα κτλ. Γιατί είναι πολύ, έχει πάρα πολλές δουλειές. Άφησε λοιπόν τις δουλειές της, ήρθε και όχι μόνο, είπε πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά πράγματα και είπε: Νικόλα, τι έχεις κάνει, γιατί είναι και παραγωγή δική μου, μια μικρή μεγάλη παραγωγή. Και αυτό είναι πολύ Βέβαια. σημαντικό Βέβαια. από την κυρία Ντενίση. Για να δούμε τους συντελεστές. Είπαμε Να πω είναι του τους. Θωμά Κοροβίνη. Ναι. Ποια σε Ναι, είναι η σκηνοθέτησε. Ρέινα Ιεσκενάζη. Η Ρέινα Ιεσκενάζη. Πολύ αγαπημένοι φίλοι, συνεργαζόμαστε πολύ αρμονικά, έχουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο, έχουμε κάνει και σύριαλ μαζί και στο μέλλον θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Ξέρετε, είναι ωραίο να φτιάχνεις φιλίες και να συνεργάζονται οι άνθρωποι και πάλι μαζί, γιατί ξέρει ο ένας τα χνότα του άλλου. Έτσι. Να πω ότι στη σκηνογραφία ήταν της Αμβράζη, η Μόνικα η Κολοκοτρώνη, η χορογράφος μας, η οποία την έχω πάντα μαζί μου σε όλες τις δουλειές, η Ανδρομάχη Παπαδοπούλου βοηθό μας, είναι γυναικεία δουλειά με κεντρικό άξονα το Θωμά τον Κοροβίνη. Είναι το αγόρι Τα της έγραψε ένα παρέας. πολύ ωραίο έργο. Έτσι υπέροχο έργο. Το Πάρα οποίο πολύ, απογείωσες γιατί... εσύ και το ταλέντο σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνω το καλύτερο γιατί πραγματικά μου αρέσει και εμένα. Δηλαδή, περνάω καλά. Και αυτό, ξέρετε, περνάει και στον κόσμο. Όλοι μαζί κάνουμε το αποτέλεσμα. Δεν το Λοιπόν, κάνει κάποιος μόνος του. Να πω επίσης, συγγνώμη, ότι παρακαλώ. στην προηγούμενη φορά είχα μαζί και την Εστέλα την Κοπάνο, που είναι δική σας από τον Βεβαίως, Βόλο, βεβαίως. στη μουσική, αλλά τώρα επειδή έχει πάρα πολύ, είναι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, κάνει και άλλα πράγματα το κορίτσι, δεν προλαβαίνει, αλλά έχουμε την αγάπη της και τη χαρά της μαζί. Λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη στο Θεσσαλικό Θέατρο, στο Θέατρο Κωνσταντσιάνος, να συνηθίσουμε να το λέμε έτσι, το Θέατρο του Μήλου, για 2 βράδια η 4 και Νικολέτα 5. Βλαβιανού δεν θα πάρει καθόλου ρεπό, δηλαδή από χθες Τετάρτη μέχρι την άλλη Κυριακή το πάει σε ρί το κορίτσι μας. Γιατί είναι Ναι. στην sold out παράσταση μέχρι τα Χριστούγεννα sold out, τουλάχιστον μέχρι τότε, Καλά, από Σμύρνη προχωράμε. Σαλονίκη. Κοιτάξτε, είναι μια παράσταση που έχει πολλούς πρωταγωνιστές. Μα πάρα πολλούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προσέξετε, να μην σας κερδίσει αυτό το κορίτσι που κάνει μια ποντεία. Δεν το λέω σε βάρος των Ναι, και υπολείπων. εδώ. Μην νιώθεις εσύ άσχημα. Δεν το λέω σε βάρος. Όχι, όχι, γιατί έχει ο καθένας το ρόλο του. Το έχει φροντίσει πάρα πολύ μέσα στο κείμενο η κυρία Ντενίση. Όχι, ο καθένας τη στιγμή του και το ρόλο του. Είναι πολύ Έτσι. σημαντικό αυτό. Λοιπόν, είναι μια ποντεία μάνα, είναι η μάνα του Τσιμιτσέλη. Μην τη βλέπετε εδώ με τα ρούχα και αυτά και έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα πλάσμα ζωντανό, αισιόδοξο, που έζησε τη φρίκη και την καταστροφή και έχει κουράγιο να χαμογελά και να συμπονά και να συντρέχει και να κάνει. Έχει φτιάξει πραγματικά ένα καταπληκτικό ρόλο πάνω σου η Μιμή Ντενίση. Πες μας. Έλα, μην τα λέω εγώ. Και με έχει στείλει και σε σύλλογο να μάθω τα ποντιακά. Λέω Θέλω και να μου πεις ποντιακά. το παρασκήνιο, γιατί δυο πήγατε στο σύλλογο, αλλά εσύ τα μάθες τα ποντιακά. Ποιος άλλος πήγε μαζί σου? Μαζί με τον Γιάννη πήγα, με τον Τσιμιτσέλη. Που Με είναι ο παίρνει, γιος λέει, σου στην θα πάμε παράσταση. οπωσδήποτε. Ναι, είναι. Εν τω μεταξύ, έχουμε μια παράδοση με τον Γιάννη. Είναι η πέμπτη σεζόν θεατρική που είναι ο γιος μου. Δεν ξέρω κάτι γίνεται, καρμικό. Λοιπόν, μου λέει, θα πάμε οπωσδήποτε, μου λέει, στο σύλλογο. Έχω κλείσει ραντεβού να μάθουμε τα ποντιακά. Μα αρχίζει ο άνθρωπος να μας τα λέει. Βλέπω τον Γιάννη, αρχίζει να γουρλώνει το μάτι. Μετά από λίγο, μας τα γράφουν όλα πολύ ωραία. Εγώ δεν ξέρω, τα πιασα γρήγορα. Έχω και το παρελθόν της Εφθαλίας του Γαλατά που είναι και αυτή ποντία και λίγο τα πιάνει το αυτί Ναι. μου. Και με την Ελένη τη Γερασιμίδου, έτσι που είναι φίλη που έχω μιλήσει. Και πάμε να κάνουμε πρόβα, είμαστε στις πρόβες. Με το που μπαίνουμε αρχίζω εγώ και του μιλάω ποντιακά. Το πιάνε κάτι γέλια, μου λέει δεν μπορώ να απαντήσω, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Αλλά τώρα το έχει βρει και αυτός, εντάξει, Ναι, είμαστε αλλά τα οκ. περισσότερα τα λες εσύ. Τι να κάνω, τι να κάνω. Κανέλα να έσαι, να θέκομαι να πάω. Είσαι καταπληκτική σε αυτό. Για πες μου για την Ναι. παράσταση αυτή. Επίσης, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Είναι πολύ συγκινητικό το πώς ο κόσμος σηκώνεται όρθιος, πώς
ενώ είναι αρκετά μεγάλη παράσταση, δεν κουράζει καθόλου. Τους βλέπεις ότι δεν φεύγουν σε όλη τη διάρκεια, ούτε στο χειροκρότημα. Βλέπεις τους ανθρώπους, όχι απλά δεν κουράζονται, έχουν τη διάθεση να σε επιβραβεύσουν για αυτό το οποίο είδαν. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, διανύει μια μεγάλη περίοδο του ελληνισμού αυτό το έργο. Ιστορία την οποία δεν τη γνωρίζουμε, ούτε εμείς, ούτε οι νεότεροι, και είναι μια ευκαιρία να ανοίξουν κανένα βιβλίο να διαβάσουν. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά η Μιμή Ντενίση, και ως ιστορικός βέβαια. Έχει μαζέψει ένα θίασο πολύ αγαπητών ανθρώπων και έχει καταφέρει να είναι μαέστρος μιας πολύ καλοκουρδισμένης ορχήστρας. Μπράβο της και πάλι. Το λέω με αγάπη γιατί... Μπράβο σε όλους σας, γιατί είναι ομαδικές αυτές οι δουλειές. Σαφώς είναι μαέστρος, σκηνοθέτης, έγραψε, πρωταγωνιστή, αλλά... Ναι, και εγώ ξέρετε, έχω μια δυναμία και ιδιαίτερη στις γυναίκες που σε ανδροκρατούμενα γενικά επαγγέλματα, δηλαδή των σκηνοθετών και αυτά, μπορούν και προχωρούν και αρθρώνουν ένα δικό τους λόγο. Μπράβο της. Μπράβο σε όλους σας στο Θέατρο του Ελληνικού Κόσμου, στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Παίζεται η παράσταση αυτή, Δευτέρα με Κυριακή. Δευτέρα και Τετάρτη με Κυριακή, συγγνώμη. Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη, Πέμπτη, 7, Παρασκευή, Σάββατο, 8 και Κυριακή στις 6.30. Λοιπόν. Είναι ένας πολύ φιλόξενος χώρος, το Θέατρο Ελληνικός Κόσμος, και τους ευχαριστούμε. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλού αυτό το έργο. Όχι, 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 όχι. Χρειαζόταν... Το λες γιατί υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα ότι θα μπορούσε να πάει σε ένα πιο κεντρικό θέατρο. Δεν είναι. Ναι, και δεν... ο ορίζοντας της παράστασης, ενώ ο χρονικός ορίζοντας, είναι φανερό ότι δεν θα μείνει στη μια χρονιά, στη μια ολόκληρη χρονιά, θα χρειαστούν κι άλλες. Λοιπόν, πάμε στα δικά σου, Εφθαλία του Γαλατά. Και τα τεχνικά όλα που έχει. Δευτέρα και Τρίτη. Εφθαλία του Γαλατά. Στο Θεσσαλικό Θέατρο. Θα είναι μαζί μας η Νικολέτα Βλαβιανού, θα την απολαύσουμε σε ένα πραγματικό ρεσιτάλ ερμηνείας. Δεν είναι αυτά τα κλισέ που λέμε ρεσιτάλ ερμηνείας. Είναι ρεσιτάλ ερμηνείας. Από αυτό το ταλαντούχο πλάσμα που δίνει πνοή στην ηρωίδα του Θωμά του Κοροβίνη. Θα περάσουν νομίζω καλά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι και μετά από αυτή την παράσταση οι άνθρωποι δεν φεύγουν, έρχονται, μαγκαλιάζουν, μου λένε δικές τους ιστορίες. Σημαίνει ότι επικοινωνούμε. Και το θέατρο είναι επικοινωνία. Αυτό πρέπει να φροντίζουμε. Έτσι. Σας ευχαριστούμε, κυρία Βλαβιανού. 4 και 5 του μηνός, έτσι, αυτή τη Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Βλαβιανού. Χαίρετε. Να και σκίσετε εγώ, και καλά. Στα δύο. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ.